αποκηρύσσοντας τον μίσος και τον ρατσισμό. Χιλιάδες Αμερικανοί αντιδρούν στη βία της ακροδεξιάς που κατέληξε στο θάνατο μιας 32χρονης γυναίκας στο Τσάρλοτσβιλ. Στην πόλη, οργή των κατοίκων ξεχύλισε στο πρώτο δημοτικό συμβούλιο που έγινε, οι κάτοικοι κρατώντας πλακάτ με το σύνθημα «Τα χέρια σας είναι βαμμένα με αίμα», ζήτησαν την παρέτηση δημοτικών συμβούλων. Οι κάτοικοι είναι εξοργισμένοι με το γεγονός ότι ο Δήμος έδωσε την άδεια για την πορεία των ακροδεξιών. Το γνώριζα αυτό το κορίτσι και εσείς αφήσατε να τη δολοφονήσουν. Μπορεί Ku Klux Klan και οι νοναζί να λένε ό,τι θέλουν, αλλά δεν μπορεί ένας πολίτης αυτού του τόπου σήρα τα έξω τρεις ανθρώπους γιατί ασκούσαν το δικαίωμά τους στην ελευθερία του λόγου. Στις 12 Αυγούστου, σε πορεία αντιφασιστικών οργανώσεων, αυτοκίνητο που οδηγούσε ακροδεξιός έπεσε πάνω στο πλήθος, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της μια γυναίκα και δεκάδες άνθρωποι να τραυματιστούν.